Δεν πιστεύω να σας λείψαμε, έτσι δεν είναι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι η εκπομπή Basket City, παύλα Dueto, Dueto παύλα Basket City. Είναι, είναι η τρίτη Παρασκευή που η Basket City εισβάλλει στο, στο χώρο που κατέχουν από την αρχή της ο Σταύρος και ο Γιάννης Γιαννούλης. Ε, αρχικά η μία ήταν ο Σταμάτης, την άλλη ήταν ο Γιάννουλης με τον Μοσχοβίτη. Σήμερα <laughs> είναι μόνο ο Μοσχοβίτης. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε μέχρι και τι 10. Θα το πάμε όσο μπασχετικά προλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι. αυτό το. Από σήμερα το πρωί το έχετε καταλάβει όσοι είστε συντονισμένοι στο, στο Λίμπερο. Ε, ότι το, ο τελικό του κυπέλου, του Ελλάδο εννοείται ότι είναι στο, στο προσκήνιο και αύριο έτσι θα πάει όλη μέρα. Έλα, φίλε μου, έλα, έλα. έλα. Yeah, wow. Θε να μπει από νωρί. Yeah. Θε να σου κάνω μια καλή πρόταση για αύριο. Θε όπω παλιά, αυτέ 10 ώρα το πρωί να κάνουμε. <σφίλαι> έλα 11, ρε φίλο, όπω εγώ και παλιά. Δεν έχω πρόβλημα. Παλιά, ο ένα 1 τέταρτο. Ε, ωραία, έλα, 10 και τέταρτο, <σφίλαι> Το ψήνει. <σφίλαι> 10-12. Ναι, αλλά θα φιλήσουμε πάω και λίγο. Ε, τι να κάνουμε εδώ πέρα. Ε, Φίλε, να βάζει λίγο την πρίζα. Να βάζω μόνο εμεί 27.000. Ναι, 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 τέτοια πράγματα. Τέτοια. ναι. Ψήστο λίγο. Όπω παλιά. Όπω παλιά, ψήστο. Α το επεξεργαστώ. Θα φέρω και τι εδώ πέρα να τα κάνουμε κάτω όλα. Union. <laughs> και να γίνει εδώ πέρα η Πάω κάκο τελικό, θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάσκετ City. Μέχρι και τι τις 10. Ε, θα πούμε έτσι ότι μπασκετικό υπάρχει. Αν και η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι πολύ έτσι, χαλαρά τα, τα, πράγματα. Γενικά είμαστε αναμονή των, των play-off. Ε, υπάρχει και παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Είναι το, το ΣΑΕΚ 48-38 στο, στο ημίχρονο. Ε, παιχνίδι που είναι το τελευταίο τη 25η αγωνιστική. Παιχνίδι που ε, δεν, γίνεται, δεν έγινε Τετάρτη όπω όλα τα άλλα καθώ η ΑΕΚ είχε το Final Four του Champions League το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε ε, έπαιξε δύο μέρε μετά με τον ε, Παναφυναϊκό. Σε εξέλιξη είναι αυτό το παιχνίδι. Ε, 51-38 μάλλον το ημίχρονο, συγγνώμη, και όχι 48-38 που είπα εγώ. Ε, με τον Παναφυναϊκό να έχει μπει πολύ καλά στην πρώτη περίοδο. Η ΑΕΚ να προσπαθεί να επιστρέψει στη, στη δεύτερη. Αλλά Τέτοιε διαφορέ με ομάδε του Παναφυναϊκού ε, νομίζω είναι αρκετά δύσκολο να, να γυρίσουν και ακόμα έχει πολύ ε, παιχνίδι μπροστά. Μοιρασμένο το για τον Παναφυναϊκό. Ο, ο Γκί την επόμενη σκορπιά με 8. Ε, ο Καλάτη έχει προλάβει να δώσει 6 assist μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ε, για την ΑΕΚ έχει 8 ο Χάρη, 9 ο Σάκοτα το από τον Πάκο και, και έδωσε λύση. 538 και το παιχνίδι ε, έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, κυρίω για την ΑΕΚ, ε, η οποία δεν προλαβαίνει την τετράδα με το σημερινό παιχνίδι και την τελευταία αγωνιστική. Αλλά θέλει να, να, βγει πέμπτη. Αν καταφέρει σήμερα να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει τον, τον ουσιαστικά είναι από σήμερα πέμπτη. Αν δεν τα καταφέρει, έχει το μάτσο με την Κίμη την, την, Κυριακή και θα φανεί εκεί, αν κερδίσει εκεί, είναι αυτή η πέμπτη και θα βρεθεί στο, στο δρόμο του, του ΠΑΟ. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται 25η αγωνιστική της Α1. Θα αναφερθούμε λίγο και σε ε, μικρέ κατηγορίε τι έχουμε το, το Σαββατοκύριακο που και εκεί ε, ε, αν δεν φτάνουμε στο, στο τέλο. Πάντω τέτοια πρώτα σιγά μου στο γήπεδο ρε φίλε του Παναφναϊκού, Μπράβο. Μπράβο το κορίτσι που του έκανε πρώτα σιγά μου. Μπράβο. Βλέπω τώρα ένα πλάνο από το Άκα. Ωραία. Ο τύπο που έκανε πρώτα στο κορίτσι. Το κορίτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη Καβαντία. Δεν έχει δώσει σημασία. Κοιτά από την άλλη τώρα πάει το φίλε, χάθηκε να σε κάνω. Κοίτα του ε, βέβαια, Πρώτα σιγά μου στο γήπεδο, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο τραγικό. Πόσο κακό. Ε. Πο, 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 πολύ κακό. Βέβαια θα μου πει. Εντάξει, άλλοι το βλέπουν καλό αυτό. Έχει να κάνει με το, το... Yeah. το γουστό του καθένα. Ναι, σωστά. σωστά. Όπω τη, τη βρίσκει ο καθένα. Απλά και στα 10 να τώρα πρώτα σιγά μου στο γήπεδο, ρε φίλε. Και, και πρώτα σιγά μου στο γήπεδο, κιόλα. Φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και την άλλη, η οποία. Ρε παιδί μου, όταν την κάνει μεταξύ σα, θα σου πει ναι. Οκ, okay. αλλά με στο γήπεδο δεν έχει άλλη επιλογή. Με κάμερε εκεί πέρα και τέτοια, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πει ναι και να το βάλει και το δαχτυλίδι και όλα. δεν μπορώ να πει θα το σκεφτώ. Ε, ναι. Άρα. δεν μπορώ να πει θα το σκεφτώ, α πούμε. Είναι δεδομένο ότι ό,τι <laughs> παντρεύεσαι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ωραίο εδώ το σκηνικό πάντω. Στο... στο στο MBA τα βλέπουμε πιο συχνά αυτά. Ε, στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουμε, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, έλεγα ότι. Ε, τα playoff ολοκληρώνονται. Τα play-off, η κανονική περίοδο ολοκληρώνονται την Κυριακή. Έτσι, με την αγωνιστική που είναι όλα τα μάτ στι 5 η ώρα. Και μετά πάμε σε ένα non-stop πρόγραμμα στα, στα play-off. Για αυτού που θα πάνε μέχρι το τέλο, είναι λίγο βάναυσο. Αφού ο τελευταίο μήνα θα έχει πολλά παιχνίδια και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, γι' αυτό παλεύουν όλε οι ομάδε. Ε, καθόλου τη διάρκεια τη σεζόν. Ή ε, τέλο πάντων οι ομάδε που έχουν στόχο, κάποιου στόχου στα, στα playoff. Και αυτό παλεύουν για να φτάσουν εκεί να πάνε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται. Ε, απλά σου βλέπω τώρα για την ΑΕΚ ότι έχει παιχνίδι σήμερα Παρασκευή με τον Παναφυναϊκό. Την Κυριακή παίζει με την Κίμη. Μετά Τετάρτη θα έχει playoff. Πιθανότατα με τον πάω, σαν να παίξει Σάββατο. Και αν χρειαστεί να παίξει και τρίτο παιχνίδι, θα παίξει Δευτέρα. Δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα 9 ημερών θα κάνει 5 παιχνίδια αν κάνει 3 μας στα, playoff Έτσι είναι το πρόγραμμα, έτσι είναι και η ομάδα, νομίζω ότι και οι περισσότεροι πλέον παίχτες είναι συνηθισμένοι σε αυτό. Ε, απλά το αναφέρω και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν και όπως και να το κάνουμε ε, υπάρχει και μια παραπάνω σωματική και πνευματική κούραση. Έτσι τώρα ειδικά για την ΑΕΚ που είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει τρυπήσει το ταβάνι της φέτος κατακτώντα το κύπελο Ελλάδο αρχικά και το Basketball Champions League στη συνέχεια, πριν μία εβδομάδα, είναι λίγο και το θέμα του, του κινήτρου που, που, παίζει ρόλο. Και βλέποντα κάποιο το παιχνίδι <coughs> σήμερα, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο, οι ΑΕΚ ήταν οι τρει λαλούν και δύο χορεύουν μέσα στο, στο γήπεδο. Ε, αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ποιον αντιμετωπίζει. Έτσι, ο είναι μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να στο Final Four τη Ευρωλίγκα, αλλά είναι τέτοιο επιπέδου, Final Four Ευρωλίγκα. Uh, και είναι η ομάδα η οποία είναι Aid, έτσι, είναι στο 24-0. Και είναι αρκετά πιθανό να τελειώσει το πρωτάθλημα Aid στην κανονική περίοδο η ομάδα του, του Παναμαϊκού. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε ενημέρωση από, από εκεί, θα δούμε λίγο και τι γίνεται με μικρά από τα αθλήματα, γιατί γίνεται και στα άλλα από τα αθλήματα. Έτσι κι αλλιώ την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην έχει ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί δεν θα έχει κάποια ελληνική ομάδα. Μπαίνουμε και σε Final Four Ευρωλίγκα σε τέτοια εβδομάδα. Ε, που συμμετέχουν ε, οι Ρεάλ, ε, οι Φενέρ Μπαχτσέ, οι Ζαλγκύρις και οι Τσεσεκά την προηγούμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε αρκετά και με, το, και με το Final Four που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν δεν θα έχει ελληνική ομάδα αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως και να το κάνουμε ε, και θα έχουμε να πούμε αρκετά και για, και για εκεί αν είχε και μία ή δύο ελληνικές ομάδες σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για, για του περισσότερου. Για εμά και για, για, για εσά που ξέρουμε ότι είστε μπασκετικοί, το Final αυτό το βλέπουμε μόνο για τι ελληνικέ ομάδε. Το βλέπουμε γενικά για τον μπάσκετ, του φοβοντέ, για του παίχτε. Μπορούμε να δούμε και νομίζω το φετινό Final Four στην Ευρωλίγα που έρχεται στο, στο Βελιγράδι, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει. Ε... εγώ βλέπω πολύ 25-25-25. Πολύ μοιρασμένοι η κατάσταση εκεί. Θα έχουμε όλη την εβδομάδα για να, τα, για να τα πούμε και να ασχοληθούμε και με το Final Four τη Ευρωλίγα και με τα playoff που, που έρχονται. Θα κάνουμε λίγο μια αναφορά σήμερα, είπαμε και σε μικρέ κατηγορίε, να δούμε εκεί τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Ε, έτσι κι αλλιώ και εκεί και στην Α2 την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα, τα playoff. Ε, και εκεί έχουμε ενδιαφέρον και στη Θεσσαλονίκη για τα παιχνίδια του, του Ηρακλή. Γενικά, ε, μετά από ένα σχετικά μεγάλο διάστημα που το ενδιαφέρον είχε ατονίσει λίγο, είναι η αλήθεια με τη, με τη διακοπή. À, τώρα με τα play-off και τα συνεχόμενα παιχνίδια θα έχουμε να, να ασχοληθούμε αρκετά με, με... μπάσκετ, με παιχνίδια, με πρωταγωνιστές, με παίκτε, με, με... κόσμο στα γήπεδα, με όλα αυτά. Αυτά που, που... που μα αρέσουν. Και δεν έχει, αυτή την, αυτή την εβδομάδα. Τώρα έχει δύο-τρει μέρε που δεν έχει play-off uh, NBA, έτσι. Γιατί την Κυριακή ξεκινάνε η τελική τη της, της Ανατολή, τη Δευτέρα ξεκινάνε η τελική τη της, uh, της Δύση. Γενικά στο NBA έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ήδη για πιθανές προσθήκε, παύλα αλλαγέ σε διάφορα ρόστερ. Ακούγονται διάφορα, θα κάνουμε και εκεί αν προλάβουμε μια, μια αναφορά. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά μα σήμερα. Μπήκαμε λίγο πιο, πιο αργά. Μέχρι 10 θα είμαστε εδώ. Ό,τι προλαβαίνουμε πασχετικό θα τα αναφέρουμε. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, το, δεύτερο το Παναθναϊκό έκανε στο 55-40. Πάντα μπροστά ο με μια διαφορά ασφαλεία και μια πολύ ωραία λίγο του καλάθι με τον Αντε το Κούμπο. Πάμε στο, στο πρώτο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, καλέ μου φίλε. Και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα μπασχετικά. Εδώ είμαστε επιστρέψαμε. Πάμε σήμερα. Ντουέτο, δεν μπορείς να πιστεύω που ήταν είναι μόνο ένα. Ε, Α την πούμε μπάσκετ City Ντουέτο μέχρι και τι 10. Α την πούμε ότι είναι η μπασκετική ώρα του, του Λίμπερο. Η μπασκετική. Έτσι. Πώ το πω. Δεν μου έρχεται τη λέξη. Η μπασκετική σφίνα μέσα στο full ποδοσφαιρικό και κυπελικό πρόγραμμα που έχουμε σήμερα και θα έχουμε πολύ περισσότερο αύριο. Ε, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη είναι το Παναφυναϊκό Σάικο. Ο Παναφυναϊκό όσο περνάει η ώρα, όλο και ξεφεύγει. Ε, έχει πάρει και δυο τεχνικέ ποινέ εδώ σε αυτό το σημείο. Ε, το ζήκει η από την άλλη πλευρά. αυτό που αρκετέ φορέ γίνεται στα δικά τη παιχνίδια. 69-51 είναι το σκορ. Ε, στο τέλο τη. Ε, όχι στο τέλο, στα μέσα τη περίοδου. Ξανθόπουλο, αν δεν κάνω λάθο, βάζει τρίτο τρίποντο. Είναι και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και μειώνει γιατί δεν έχει πατούσε γραμμή. Δίποντο είναι λοιπόν. Ε, όσον αφορά του, της α1, ε, τα τελευταία του τη Α1, νομίζω τα, περισσότερα τα έχουμε αναφέρει. Ε, και για το πρόγραμμα και για, το... και για τα όποια σενάρια έχουν απομείνει στην, στην τελευταία αγωνιστική ώρα. Τα μάτια είναι την Κυριακή στι 5. Αεκίνη, πάω, κυμμαστικό Λαρίσα Φάρο, κόρυβο Τρίκαρα, Ολυμπιακό Προμηθέα, Λαύριο Παναφυναϊκό, Θεέθυνο Πανιόνιο και κολοσσό Άρη είναι τα, τα παιχνίδια. Κάποια από αυτά έχουν ενδιαφέρον βαθμολογικό, κάποια άλλα όχι. Ε, Α πούμε το παιχνίδι του, του ΠΑΟΚ την Κυριακή με τον α, Φάρο Λάρισσας δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον γιατί και οι δύο έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις και δεν αλλάζουν ούτε σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα είτε με νίκη του ενό είτε με ήττα του, του άλλου ε, ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος ό,τι και να γίνει στο τη της, της Κυριακή και ο Φάρος είναι, έχει εξασφαλίσει την, την παραμονή του στην στη κατηγορία πάλι ό,τι και να γίνει στο μάς της, ε, της Κυριακής ε, Αυτό το οποίο μένει να ξεκαθαρίσει Είναι ποια ομάδα Θα ακολουθήσει τον, τον, Τα τρίκαλα Στην Α2 Και το λέω γιατί ε, Είναι αρκετά πιθανή η τριπλή ισοβαθμία Στις 8 νίκες ανάμεσα σε Φάρο Κόρυβο και Πανιώνιο Σε αυτή την περίπτωση ο Πανιώνιος Είναι αυτός ο οποίος θα ακολουθήσει Τα τρίκαλα στην, ε, στην Α2 Το να χάσει ο Κόρυβος από τα τρίκαλα εντό έδρα. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτοκτονία και να χάσει την, την κατηγορία. Ο Πανιόνιο παίζει απέναντι στο ρέθμο το οποίο δεν κυνηγάει κάτι, δεν μπαίνει ούτε στα playoff, ούτε έχει θέμα α, με την παραμονή του. Οπότε αυτό είναι που καίγεται. Λογικά θα πάρει την νίκη και θα περιμένει κάποιο θαύμα στα, στα άλλα παιχνίδια. Ε, Κάπω έτσι η κατάσταση στο τέλο. Το κολοσσό Άρη είναι παιχνίδι στο οποίο κρίνεται η 8η θέση και η τελευταία θέση των, των playoff. Ανοιχτά είναι τα πράγματα στο 5 6 -7. Ε, με την εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα στο ΑΚΑ θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη έκπληση για να γυρίσει η παιχνίδι 18 πόντων 2,5 λεπτά πριν το τέλος και να πάει στις 15 νίκες οπότε μένει λογικά στις 14, στο 14-11 δηλαδή ρεκόρ που έχουν και το Λαύριο και η Κίμη αλλά η ΑΚΑ με τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Κίμη στη λογική ότι θα κερδίσει πάει στις 15 είναι πέμπτη ε, αν καταφέρει να χάσει προφανώ και αλλάζουν τα, τα, πράγματα εκεί. Γιατί αν χάσει, αν δηλαδή η Κίνη καταφέρει να κάνει διπλό στο ΑΚΑ την, την Κυριακή και πάει αυτή στι 15 νίκε και αφήσει να έχει στις 14. Ε, θα, θα, περιμένει και η του Λαβρίου από τον Παναφυναϊκό. Που έχει την ισοπαθμή με το, με Λαβρίο, αν θυμάμαι καλά η ΑΕΚ. Ε, γιατί αν ε, το Λαβρίο κάνει την έκπληση και κερδίσει τον Παναφυναϊκό, η το είναι 7η. Να παίξει με τον, με τον Ολυμπιακό. Κάτι φυσικά που είναι. Οπα, εντελώς διαφορετικό. Πήγαινε μια πολύ ωραία φάση στο ΑΚΑ. Δεν κατάφερε ο Χάντερ να τη βάλει την μπάλα μέσα. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την, την Α1. Είναι λίγα τα πράγματα που είναι να ξεκαθαρίσουν. Ε, εφόσον κυλήσουν όλα με βάση τη λογική, η ΑΕΚ θα είναι πέμπτη. Ε, το Λαύριο με την Κίμη έχουν ίδια διαφορά στα μεταξύ του παιχνίδια. Θυμάμαι καλά, έχουν νίκε με 13 πόντου και οι δύο. Άρα ε, αλλά το Λαύριο έχει μεγαλύτερο ενεργητικό, οπότε ε, είναι αυτό από πάνω. Οπότε θα πάει έκτο ε, για να παίξει με τον Προμηθέα και εκεί θα είναι έβδομο για να παίξει με τον, ε, με τον Ολυμπιακό. Ε, και ο νικητή του Κολοσσοσάρης θα είναι αυτό που θα βρει τον ε, Παναθηναϊκό στα, στα πλοία. Ο Νέκτη Μέδρα. Ε, εντάξει, είναι και για του δύο, όπω καταφέρει να μπει, θα είναι κάπω έτσι ηθικό. Ε, ηθική επιτυχία το να βρεθεί στα, στα πλέον. μια καταπληκτική πάσο ο Μάικ Τζέιμ στον uh, Κωνσταντίνο Μίτογλου, ο οποίο με λέει απέκανε το 9-59 Δύσκολο θα λέει κάτι στο ΑΚΑ. έχει κάνει μια πανέμορφη πάσα ο Τζέιμ στον στον στο Μίτογλου. Λοιπόν, κάπω έτσι έχουν τα πράγματα στην, στην Α1. Στη λογι... ε, αν το πάμε με βάση τη λογική. Ωραία. Το κολοσσό άρεσε ένα παιχνίδι στο οποίο εντάξει είναι ένα μάτ, δεν μπορεί να, να είσαι σίγουρο για ό,τι μπορεί να γίνει. Για να πούμε ζευγάρια. Ολυμπιακό Κίμη, προμηθέα Λαύριο, πάω Κάεκ. νομίζω ότι επειδή το είδαμε και σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά, ε, οι τέσσερι ομάδε που διεκδίκησαν τι δύο θέσει τη τετράδα, το 3 και το 4, δηλαδή ο προμηθέα, ο Πάοκ, το Λαύριο και η ΑΕΚ, είναι ομάδε που δεν έχουν πολλέ διαφορέ. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν ε, διεκδικούσαν μια θέση στην τετράδα. Εντάξει, πιθανολογώ η ΑΕΚ αν δεν πήγαινε τόσο μακριά στο Champions League θα είχε περισσότερε νίκε. Ε, το πλήρωσε. Το γεγονό ότι έπαιζε στο Champions League μέχρι ένα σημείο και, πήγε και πολύ μακρι... και έφτασε μέχρι την κατάκτησή του. Ε, έτσι το πλήρωσε και ο πάγκο με κάποιε ήττε. στα Τρίκαλα, στη Λάρισα. Ε, Ήταν ήττε όχι εκτό προγράμματο γιατί μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη δεν έχει εκτό προγράμματο ήττε. Ε, μπορεί στην κακή τη μέρα και στην κούραση και σε όλα αυτά να χάσει παντού, ειδικά εκτό έδρα. Ε, απλά είναι εκείνε οι δύο που τον πονάνε πιο πολύ. Ε, στην πορεία και μετά τον, ε, τον αποκλεισμό από την Καρσία, και αυτέ τι δύο είτε έφερε στα ίσα. Ο Πάο κερδίζοντα το Άκα την ΑΕ, κερδίζοντα τον, Άρη το Παλέ, ε, τον Άρη στο Παλέ, ε, τη μάτσαρε. Και γι' αυτό και είναι στη, στη τέταρτη θέση και στη τετράδο τέλο κανονική ε, περίοδου. Ε, θέλω να πω λοιπόν ότι με βάση την εικόνα τη όλη τη σεζόν, Αυτέ οι ομάδε είναι πολύ κοντά. Το Λαύριο έχει μείνει λίγο πίσω, ε, αλλά έχει μείνει λίγο πίσω γιατί ίσω το γεγονό ότι μέχρι ένα σημείο ήταν στην τρίτη θέση ήταν και λίγο ε, ε, εκμετάλλευση ενό ε, ευνοϊκού προγράμματο. Το Λάβριο στι τελευταίε αγωνιστικέ, και το λέγαμε και τότε όταν είναι στην τρίτη θέση, ότι έχει πολύ ζώρικα παιχνίδια εντό και εκτό έδραση. Έχει να παίξει με τον Μπάουκ, με την Νάεκ, παίξει στην Κίμη, με τον Προμηθέα, έχει να παίξει με τον Αγωνιστική, παίξει με τον Ολυμπιακό. Γενικά είχε πάρα, πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, στο οποίο okay, ήταν φυσιολογικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι ένα σημείο. Ε, αλλά είναι μια σκληρή ομάδα με καλούς Αμερικανούς ε, ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι έχει τελειώσει να το πω έτσι η σεζόν δεν μπορείς να το πεις σε καμία περίπτωση ε, οπότε τα ζευγάρια από το 3-4 με το 5-6 που είναι το πιθανό λέμε, δηλαδή είναι προμηθέας Λαύριο και πάω κάτι θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, με ομάδες που είναι πολύ κοντά ε, αν όχι στα αγωνιστικά στοιχεία στην εικόνα που έχουν μέσα στο, στο γήπεδο και τα πάω κάτι αναμένει δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κανονική περίοδο με τον Πάοκ να κερδίζει δύο φορέ την ΑΕΚ και μάλιστα ε, το ένα παιχνίδι στο Παλατάκι να το κερδίζει με 21 πόντου με μεγάλη διαφορά και πολύ δίκαια. Ήταν πολύ καλύτερο. Στο ΑΕΚ βέβαια ήταν ε, ψαχνόταν να το πω. Ήταν μόλι είχε αναλάβει ξανά ο Σάκοτα και ήταν στα ξεκινήματά τη της, ε, σε εκείνη την περίοδο. Αλλά την έχει κερδίσει και με στο ΑΚΑ. πάλι σε μια συγκυρία λίγο κάπω περίεργη γιατί η ΑΕΚ ήταν σε φάση. Ε, όχι προετοιμασία, αλλά έχοντα προκριθεί στο Final Four του Champions League και ξέρω ότι το διοργανώνει. Α, σίγουρα είχε έτσι και κάπως εκεί το μυαλό του στο, στο Basketball Champions League. Ε, αλλά και ο Πάουξ ήταν χωρί δύο σημαντικού παίχτε. Κατάφερε όχι μόνο να το κερδίσει, να είναι και καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του. Και να το κερδίσει πολύ, πολύ δίκαια. Ε, οπότε αυτέ οι σειρέ αναμένονται με, με, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, για μένα, αν η Κίμη δεν είχε κάνει τόσο κακό ξεκίνημα. Ε, τότε που είχε τα προβλήματα που δεν τη βγήκαν οι Αμερικανοί, τραυματισμού και αλλαγέ που ξεκίνησαν με το 06, ε, θα μπορούσε και αυτή να είναι εκεί κάπου ανάμεσα εκεί στο 4-5-6. Γιατί με τον μπάσκετ που έχει παίξει ε, και με τι νίκε που έκανε, δίκαια φυσικά έχει εξασφαλίσει θέση στα playoff. Αν δεν είχε αυτό το τόσο κακό ξεκίνημα, θα μπορούσε να είναι και πιο ψηλά η, η ομάδα του, Γιάννη Καστρίτη. Τα playoff μα ξεκινάνε Δετάρτη. Τα λέμε μαθαίνω εδώ και με το σταμάτη ότι. Έχει βγει ένα πρόγραμμα με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια ε, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Έτσι είναι τα playoff έτσι κι αλλιώ, αλλά ε, είχαμε συνηθίσει αλλιώ είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ή να παίζουν τρίτη-πέμπτη ομάδε, ή να παίζουν ε, από τη στιγμή που, πήγε, που πάει αλλιώ, το πιο σωστό θα ήταν να είναι Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο τα παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Τετάρτη ξεκινάει, 16 Μαου ξεκινάνε τα playoff. Με, με, τα παιχνίδια τα πρώτα στην του γηπεδούχου που έχει το πλεονέκτημα. Σάββατο είναι τα δεύτερα και αν χρειαστούν τρίτα, θα πάμε Δευτέρα. Οπότε, σειρέ που είναι αρκετά πιθανό να πάνε σε τρίτα μάτ, όπω το αυτή του προμηθέα με το, προμηθέ, το Λαβρίο, πιθανότατα με το Λαβρίο. Και, και, αυτή του Πάουκ με την ΑΕΚ, πιθανότατα με την ΑΕΚ. Ε, θα κρυθούν στόχοι και επιτυχία, παύλα αποτυχία σε 2-3 μάτς μέσα σε 5 μέρες. Πολύ μικρό διάστημα. Και, και, αυτό που το λέμε στα play-off και το λέγαμε και στην διάρκεια σεζόν όταν οι ομάδες που παίζα στην Ευρώπη είχαν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια σε αυτές τις καταστάσεις ό,τι και να γίνει στο ένα μάτς πρέπει με το που τελειώνει το μάτς αυτό να το ξεχνάς είτε είναι νίκη, είτε είναι καλή εμφάνιση, είτε είναι μεγάλη νίκη, είτε είναι μεγάλη ήττα, είτε είναι ήττα στις λεπτομέρειες πρέπει να το ξεχνάς και να πηγαίνεις στο, στο επόμενο αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί στα, στα οι και ο έχουν εμπειρία τέτοιων καταστάσεων την παρουσία του στην Ευρώπη όλη τη, τη σεζόν όπου έφτασε ο καθένα. για το Προμηθέα και το λάβριο ε, είναι, κάτι, είναι κάτι διαφορετικό ε, είναι κάτι καινούριο να το πω έτσι ε, και σίγουρα το Προμηθέα είναι ένα θέμα το οποίο ο Προμηθέας φέτος έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του να, να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα του βρίσκεται ε, και γενικά να έχει κάνει και, και, να, και να πέσει και καλό μπάσκετ και αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο credit που πρέπει να πιστωθεί στου πατρινού φέτο. Γιατί εγώ να πω την αλήθεια, στο ξεκίνημα τη σεζόν δεν πίστευα και παρά το πολύ καλό του ξεκίνημα τότε ότι θα είναι τόσο ψηλά ω το τέλο. Ε, και το εξηγούσα έχοντα στο, στο μυαλό μου ότι είναι μια ομάδα που επειδή δεν έχει το βάρο τη φανέλα που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ακόμα και ο Άρης, ε, ο Άρης εννοώ ο φετινός Άρης, ε, έλεγα ότι στα δύσκολα θα, θα, λυγίσει. Και στα δύσκολα που τη ήρθανε και με κάποιε συνεχόμενε ήττε και τότε που αποφάσισε ότι θα τελειώσει το Ρέλεφορντ και τον Εύαν, δύο σημαντικού παίκτε, τουλάχιστον τον Εύαν, μέχρι ένα σημείο. Ε, για πειθαρχικό παράπτωμα, κατάφερε να του αντικαταστήσει, κατάφερε να κρατήσει τη συνοχή τη και κατάφερε να, να συνεχίσει να παίζει καλά. Κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για τον Προμηθέα. Ο δεν είναι στη θέση γιατί ε, κέρδισε όλα τα μικρά παιχνίδια. Είναι στη τρίτη θέση γιατί κέρδισε την ΑΕΚ δύο φορέ. Κέρδισε τον Πάοκ δύο φορέ. Ε, και για μένα στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σεζόν έπαιξε και πολύ καλό μπάσκετ. Ε, απλά τώρα μπαίνει, μπαίνοντα στα playoff, ε, θα μπει με το. με το πρέπει να το πω έτσι του φαβορή. Αυτό δεν ξέρω αν σε θέση να το διαχειριστεί. Αν το κάνει και αυτό, σίγουρα ο Μιθέα ε, είναι μια ομάδα που μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στι θέσει κάτω από του δύο. Έχει μπει φέτο πολύ καλά. Ε, αν καταφέρει να διαχειριστεί και το πρέπει του, ε, που θα έχει είτε με το Λαύριο είτε με όποιον παίξει στα, στα όταν στο πλανήτη Μέδρα, ε, τότε πραγματικά θα είναι πολύ έτοιμο για... και για την επόμενη σεζόν. Ακούγεται ότι η ομάδα τη Πάτρα έχει πάρει την να απόφαση να παίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Και αν το κάνει προφανώ και θα ανεβάσει το μπάτζετ τη για να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη, έχει και το γήπεδο το οποίο έτσι πληρεί τι προποθέσει, το, το τόφαλο. Ένα γήπεδο που Συχνά το γεμίζει κιόλα και αν δεν το γεμίζει, έχει πολύ ικανοποιητική πληρότητα. Έχει μια διοίκηση με χρήματα. Έχει μια καλή ομάδα. Και η φετινή του χρονιά, ό,τι και αν γίνει στα playoff, ό,τι και αν κάνουν στα playoff, είναι πολύ επιτυχημένη. Αν καταφέρουν να μπουν και στην τράπεζα των playoff, φυσικά και θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένη για την, για την ομάδα τη Πάτρα. Ε, Κάπω έτσι έχουν τα πράγματα ενώψει τον, τον Playoff. Για το Πάου Και θα έχουμε την ευκαιρία, εφόσον το πάω καλά έτσι, ξαναλέω εφόσον και το, το αφήνω σε με όλη την ώρα, γιατί δεν είναι κάτι εξασφαλισμένο μαθηματικά. Ε, λέω ότι ε, δεν μπορούμε να, να αναφέρουμε και αυτό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το, το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να επιλέξει κάτι άλλο. Δηλαδή, από τη στιγμή που σήμερα χάνει από τον Παναθηναϊκό γιατί δεν αλλάζει κάτι, το σκορ είναι 87-70 αλλά έχει 8 λεπτά ακόμα δηλαδή πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι και η ΑΕΚ μένει στις 14 νίκες και στη λογική ότι το Λαύριο θα χάσει από τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ έχει το λάβριο. Ε, αν χάσει από την Κίνη η ΑΕΚ είναι έκτη και πάει να παίξει με το Προμηθέα δεν ξέρω αν θα το επιλέξει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν μπορεί να τη βγει γιατί γενικά έχουμε παρατηρήσει το παρελθόν και το έχουμε δει ότι όταν επιλέγεις αντίπαλο ε, πολλές φορές το πληρώνεις Απλά το, το αναφέρω και αυτό σαν μια πιθανή συνθήκη, έτσι. Το αναφέρω σαν μια τέτοια συνθήκη. Και νομίζω ότι αυτό το σενάριο. πρέπει Να το δούμε ακριβώ. Γιατί σε αυτό, το, σε αυτό το σενάριο είπαμε. Η κίνη πάει στις 15 νίκε, η ΑΕΚ μένει στι 14 και στη λογική του και το Λάβριο χάνει από τον Παναθυμικό. Μένει και το Λαύριο στι 14. Η ΑΕΚ είπαμε ότι εκεί έχει το προβάδισμα. Άρα ναι, σωστά. Η ΑΕΚ είναι 6, η κίνη πάει στο 5 και το Λάβριο μένει 7 ναι. Να διαλέξει κάτι τέτοιο θα μου κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Να, να, διαλέξει να χάσει ας πούμε, από, την, από την για να παίξει με τον Προμηθέα Δεν ξέρω κατά πόσο το, το θέλει. Ή αν θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι, κάτι πιο, είναι πιο αντίπαλος από τον Πάο. Δεν το ξέρω. Πάντως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να το έχουμε στο νου μας. Θα τα ξέρουμε όλα αυτά την, την κυριακή το απόγευμα εκεί λίγο γύρω στις 7. Που θα έχει ολοκληρωθεί η, η αγωνιστική. Πάντως το ΑΚΑ δεν αλλάζει κάτι. 89-70 το σκορ καλάθηκε από τον Μπουγιούκα η εικόνα τη πρώτη εικόνα μετά, τα, μετά, το Final Four του Basketball Champions League. Δεν δίνει και πολλέ ελπίδε. Αλλά έχει και τον συγκεκριμένο, και το συγκεκριμένο αντίπαλο. Που είναι το στην Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Στι λεπτομέρειε έμεινε έξω από το Final Four του, του Champions League ο Παναφυναϊκό. Και είναι και ένα θέμα για αυτού του δύο πλέον. Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναφυναϊκό το. Το κίνητρο στην Ελλάδα μέχρι να φτάσουν στου τελικού που πιθανότατα θα είναι πάλι οι δυο του. Είναι ένα θέμα. Ο Ολυμπιακό στην πρώτη του εικόνα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρωλίκα ήταν, ήταν θετικό σε ένα παιχνίδι ε, που έπρεπε να είναι σοβαρό με τον Μπάοκ στο, στο Στάδιο Ρήνσκι Φιλία. Ε, με τον Φάρο δεν είχε έτσι και τόσο σοβαρή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα γιατί ο Φάρο ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Αλλά και πάλι και εκεί κέρδισε. Γενικά αυτέ οι ομάδε έχουν και τα, και τα κορμιά και τα μυαλά για να αφήνουν πίσω. Το, το ότι έχει γίνει ε, απλά θα έχει νομίζω ότι φέτος η τελική θα έχουν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι της ε, πνευματικής ε, διαχείρισης γιατί νομίζω ότι και στο Παναθηναϊκό έχει μείνει μια πίκρα που έμεινε εκτός Final Four ε, και το λέω στη λογική ότι και στόχο το είχε και το πίστευε σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν και δεν το πίστευε από το πουθενά, το πίστευε με βάση την εικόνα που είχε στην Ευρωλίγκα. είναι ένα θέμα το πώ θα αντιδράσει. Για τον Ολυμπιακό είναι πολλά άλλα θέματα. Είναι αποκλεισμό στην Ευρωλίγκα, είναι είτε από το Μαναθηναϊκό φέτο που προφανώ και δημιουργούν ένα επιπλέον βάρο. Είναι ότι θα πρέπει να σπάσει έδρα για να διεκδικήσει τον, τον τίτλο. Γενικά η τελική των δύο φέτος θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κομμάτι τη πνευματική διαχείριση, το πώ θα διαχειριστούν οι καταστάσει. Γιατί και των δύο η χρονιά στην, στην Ευρώπη <coughs> θεωρείται έτσι αποτυχημένη στην που δεν είναι στο, στο, Final Four. Και για τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από του Αργύριου και από τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε από ένα μεγάλο, <coughs> μεγάλο οργανισμό όπω η Real, αλλά σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν είχε κάνει του πατέρε να πιστέψουν ότι μπορεί να είναι φέτο στο, στο Βελιγράδι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτέ τι προσδοκίες. προσδοκίε. Και εγώ λέω ότι η τελική. θα έχουν μεγάλο διαφορά σε αυτό το κομμάτι. έχει βάλει 97 πόντου στο 35. πολύ μεγάλο κοράτσμα για τον Παναθυναϊκό. Έχει 14 ολεκαβίτσιου, ο οποίο τάρκει πολύ καλά. Όχι, 2 στα 3 έχει. Ε, τρίποντα. 14 ολοτζέσκι, 12 έχει ο Αντετοκούμπο. Ο Καλά έχει δώσει 8 ασίστ έχοντα παίξει 17,5 λεπτά. Ε, για την έχει 11 ο Πάντερ, 11 ο Λαρετζάκης, 10 ο Χάρης, 97-94 είναι το σκορ. Ε, αυτό που έλεγα λοιπόν για το τελικό είναι αυτό το πράγμα. Ότι... Ε, παίζει ρόλο το θα το διαχειριστούν όλοι αυτοί ε, πνευματικά. Βάζει και άλλο τρύπο το Λεκάβιτσιους. 174. Να πάμε για πολύ μεγάλο σκορ για τον Παναφνέκο. Ε, Έχοντα 4 λεπτά σχεδόν ακόμα για το τέλο της... Ε, για το τέλος του αγώνα. Λοιπόν... Αυτά μετά τις α Α1. Έτσι και την Κυριακή θα έχουμε την ευκαιρία με βάση και με την αγωνιστική να πούμε αρκετά και θα ξέρουμε ακριβώ ποιοι είναι οι αντίπαλοι και τι έχουμε μπροστά μα. Γιατί τώρα μιλάμε ε, σκεπτόμενοι κάποια σενάρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Ε, μετά το διάλειμμα, επιστρέφοντα, θα κάνουμε μια αναφορά σε όλε τι μικρέ κατηγορίε και το τι έχουμε εκεί. Να, να περιμένουμε να δούμε ποια πράγματα είναι ανοιχτά, ποια όχι, τι γίνεται εν ώψη ενόψει playoff εκεί σε... κυρίως στην Α2 ε... αν και στις τελευταία αγωνιστή έχουν καθαρίσει αρκετά πράγματα έχουν καθαρίσει μάλλον αρκετά θα δούμε γιατί γίνεται, θα δούμε λίγο και από NBA τι παίζει και θα κάνουμε λίγο και μια βόλτα στην, στην Ευρώπη αν προλάβουμε, σφιχτά είμαστε ε... για να δούμε και εκεί τι γίνεται γιατί και στα περισσότερα από τα χρήματα προς τα εκεί πάμε στα, στα playoff λοιπόν ε... θα πάμε στο, στο διάλειμμα ε, Μπίλα, ανέβασε λίγο. Μια που είμαστε σε, σε μπασκετική ώρα και μπάσκετ City, George Mosca μαζί μα. Το χέρ σαλόν του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο τη πόλη, Γεωργίου Σταύρου 5. Ε, για την καθημερινή σα εμφάνιση αλλά και τι πιο ξεχωριστέ στιγμέ τη ζωή σα, ο Γιώργο Μάσκα, στον ιδιαίτερο χώρο του και η ομάδα του, σα προσφέρουν τι ποιεδικότερε υπηρεσίε και σα προτείνουν απλέ και πιο σύνθετε λύσει για τα μαλλιά σα με βάση το στυλ και τη δική σα προσωπικότητα. Δόξα φυσικά. Ό,τι μπορεί να βάλει ο νους σας σε μπαχαρικά και βότανα, ε, για εσά που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι ή την, ε, την εστίαση, ο Δόξα Νολυμπίου Διαμαντή 21 2315 50646 και στο δόξασπαύλαspices.gr, μιλάμε τώρα για ένα μαγαζί το οποίο ε, έχει μέσα τα πάντα σε καρικεύματα, σε, σε μπαχαρικά, σε βότανα, ε, διάφορα είδη σε έλεα βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, καρικεύματα, μείγματα από βότανα, μπαχαρικά, χαμομήλια. Ε, τσάγια, όλα αυτά είναι ε, στον δόξο να ολοποιεί διαμαντή 21. Και ο Ντγκλίν ε, μπαταρίε, λιπαντικά χημικά, αξεσουάρ αυτοκίνητου και απλήσουμε αυτοκίνητου και γυάλισμα και βιολογικό καθαρισμό στην κλωρού λαμπράκι 100 στην Άνω Τούμπα ε, Για τον Ντγκλίν που είναι και αυτή μαζί μα και μα στηρίζει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε στο τελευταίο μισάωρο ε, για να δούμε τι γίνεται και μικρέ κατηγορίε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Πολύ μεγάλη διαφορά για τον Παναφυναϊκό και με πολύ μεγάλο ενεργητικό. 115-85 νίκησε την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε καταπληκτικά ποσοστά. Σουτάρε με 60% και ένα στο τρίποντο. Είχε 10 στα 17. Ανάλογα ήταν τα ποσοστά του και στα δίποντα. Μισό λεπτό λίγο να δούμε εδώ πέρα ακριβώ και το σατιστικό στα δίποτα. Ηταν με 60% περίπου και εκεί. Αν α, έχω απομνημονεύσει καλά το στατιστικό που έβγαλε πριν από λίγο η Κοσμοτέ, 65% παρακαλώ στα δίποτα. 36-55% ο Παναφυλαϊκό, ο, ο οποίο είχε εντό παιδιά σου 46-72%, δηλαδή 63%. Όχι ότι έχει άσχημα. Έχει 54% εντό παιδιά ε, με 62% στα δίποτα, αλλά. Ο Παναθυναϊκό ήταν πραγματικά σε εξαιρετική μέρα. Ε, ο Λεκάβιτ ήταν ο πρώτο κόρη με 17 πόντου. 15 είχε ο Λοντζέσκι. 14 είχε ο Γκίστ. Ο ο οποίο είχε και 24 ασίστ για 5 λάθη. Πώ να βάλει 115 πόντου όταν έχει τέτοια ποσοστά ευτοχία και τόσο μεγάλη απόσταση στι ασίστ με τα λάθη σου. 24 ασίστ παρακαλώ και μόλι 5 λάθη. Ο Παναθυναϊκό 115-85. Είπαμε η ΑΕΚ πλέον είναι ε, αυτή η οποία θα κρίνει το ποιον θα αντιμετωπίσει, να το πω έτσι, είτε τον ΠΑΟΚ είτε τον, ε, τον Προμηθέας, το τελευταίο παιχνίδι με την Κίνη. Ε, είπαμε ότι θα, πούμε, θα αναφερθούμε και, στα, και στην Α2. Ε, υπάρχει, υπήρχε ένα θέμα ανοιχτό και γι' αυτό λόγω λόγο κιόλας μια αγωνιστική έχει τραβηχτεί προς τα πίσω στο, η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Α2 που είχε να κάνει με το παιχνίδι της Καστοριάς με την Καρδίτσα. Παιχνίδι το οποίο ε, Επαναορίστηκε να το πω έτσι απλά. Ε, Καθώ ε, η Καστοριά είχε κάνει μια ένσταση, δικαιώθηκε εκεί σε δεύτερο βαθμό και έτσι το παιχνίδι ξαναορίστηκε. Αλλά η Καρδίτσα νίκησε με 53-69 στο, στο παιχνίδι αυτό που, που έγινε την Τετάρτη. Αν θυμάμαι καλά, οπότε δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά ε, αυτού που μπαίνουν στα πλοία της τη Αλφαδίου γιατί πήγε όλη η αγωνιστική πίσω. Γιατί η Καστοριά αν κέρδιζε θα πήγαινε στι 16 νίκε και θα πιανε τον εθνικό που είναι εκεί. Ε, οπότε, ε, με την τελευταία γνωστική να παίζεται το, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, όλα τα μάτς είναι στις, ε, στις 5. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αρκαδικό, το Μαρούσι παίζει με την ΑΕΛ ο Αμίντας παίζει με το Περιστέρι, ο Χολαργός με τον Ερμία Αγιάς, ο Δούκας με την ε, Καρδίτσα, η Δόξα Λευκάδας με τον Παπάγου, ο Εθνικός με τον Απόλλωνα Πάτρας και το Ψυχικό με την ε, Καστοριά. Ε, Πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στην, στην Α2. Ε, ο Ηρακλής έτσι κι αλλιώ και από αυτή την ιστορία τη Καστοριά δεν ε, μπορούσε να, να περιμένει να αλλάξει κάτι. Είναι γνωστό ότι θα παίξει με τον Απόλυο Ε, έχοντα αυτό το, το 2-0 στην πλάτη του από την κανονική περίοδο. Κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει σαν εκπομπή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Ηρακλή ο οποίο έχει 22 νίκε ε, και μπορεί να κλείσει με 23 την ε, κανονική περίοδο, και ο Απόλλων που έχει 20 νίκε είναι δύο νίκε από κάτω του. Μπορεί να είναι τρει στο τέλο τη κανονική περίοδου. Επειδή τον έχει κερδίσει δύο φορέ στην κανονική περίοδο, ξεκινάει με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στα, στα playoff. Το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Απόλωνα θα γίνει φυσικά στο Ιβανόφιο. ο Ηρακλή, ο οποίο πρέπει να κάνει μια υπέρβαση στην πάτρα. Εγώ πιστεύω στο Ιβανόφιο τα παιχνίδια, άμα γίνουν δύο μα στο Ιβανόφιο, θα τα πάρει. Και με τον κόσμο του και με την έδρα του μπορεί να τα κερδίσει τα παιχνίδια. Πρέπει να κάνει μια υπέρβαση εκεί. Να πάει μέσα στην πάτρα να κάνει αυτό που πρέπει. το αυτό που πρέπει μπορεί να είναι να βάλει ένα πόντο παραπάνω από τον να Πάτρα και να κερδίσει. Σήμερα έγινε γνωστό ότι στον να τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. καθώς Καθώ φαίνεται να έχει γίνει αποχή λόγω οφειλών τη διοίκηση ε, και προπονητέ και σήμερα να μην έγινε προπόνηση. κάτι τέτοιο γράφεται στην Πελοπόννησο, έτσι. Δεν είναι, οπότε προφανώ και κάτι τέτοιο έχει γίνει. οπότε και στον να τα πράγματα. Είναι λίγο ζήτημα το, το που βρίσκονται και το, το τι κάνουν. Ε, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Ε, το άλλο ζευγάρι πιθανότατα θα είναι χολαργός εθνικός και εκεί, εκεί υπάρχει εκεί πλεονέκτημα του χολαργού και φαβόρη. Ε, Το Ηρακλή Απόνο Πάντρα δεν ξέρω αν υπάρχει φαβορή. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ε, που έχει να κάνει με τι δύο νίκε του Απόλου. τώρα σε τι φάση θα είναι στο τέλο και αν θα, θα ανέβουνε. Είναι μια άλλη κουβέντα, ε, αυτά μετά τι μετά τις Α2. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη, στη Β' Εθνική, στον στο πρώτο όμιλο. Που τα πράγματα εκεί είναι ξεκάθαρα. Ε, δεν, ε, ο Ιωνικός είναι η ομάδα η οποία ανεβαίνει στην Α2, και μάλιστα ήδη ακούγεται για τον Ιωνικό ότι ε, θα είναι μια από, από τα φαβορή την επόμενη ζωή στην Α2 με τον κύριο Τσάπα εκεί. Τον οποίο ξέρουμε από την προηγούμενη του παρουσία στον Φάρο, φέτο ο Ιωνικό ανεβαίνει τρένα από την Β' Εθνική με μόλι μια ήττα. 27-1 έχει. Και ήδη και φωτογραφία έχουμε δει και έχει γραφτεί ότι έχει κλείσει το Steve Bart για την επόμενη σεζόν. Steve Bart, ο οποίο κάνει φοβερά πράγματα με τον Φάρο και είναι ένα παίκτη ο οποίο και για επίπεδο Α1 είναι ένα εξαιρετικό σκόραιο, πόσο μάλλον για, για την Α2. Ε, και δεύτερο εκείνο διαγόρα δρυοπηδέων, ο οποίο έχει 50 βαθμού. Η απόσυρση από το τρίτο υποκράτη είναι ε, στι τρει νίκε. Οπότε και εκεί δεν αλλάζει κάτι. Η, έχει ακόμα δύο αγωνιστικέ η, αλφαδιο, η Β' Εθνική. Αυτή είναι η 14 του δεύτερου γύρου που παίζεται την Κυριακή με όλα τα μα τις 5. Έχει ακόμα μία ε, την άλλη Κυριακή, όχι και να μα το Σάββατο. Έχει στην, ε, στη Β' Εθνική αυτού του Ιωνικού, αλλά ο Ιωνικό είναι καθαρισμένο, δεν αλλάζει κάτι. Ε, αυτά με, την, με, τον πρώτο όμιλο της Β' Εθνικής. Το δεύτερο που είναι ο δικός μας. Ε, και εκεί όσον αφορά την πρώτη θέση ξεκάθαρα τα πράγματα με το Χαρίλαο ο να είναι η ομάδα που παίρνει το ιστορίο για την Α2. Έχει 27 σε 27 αγώνες είναι στο 22-5. Έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από την Καβάλα. Οπότε δεν είναι ακόμα εντελώ ξεκάθαρο και μαθηματικά. Ε, η Καβάλα είναι δεύτερη με 26. Η Καρισερών είναι στο 19-7, όπω και η Ευρώπη Πευκοχωρίου. Πιο κάτω μετά Ανατόλια με και πάει λέγοντα μετά πιο κάτω. Ε, ξεκάθαρη κατάσταση και στι ομάδε που πέφτουν: Οι Τιτάνε Παλαμά έχουν μόλι μια νίκη. Είναι τελευταίοι και ο γυμνάσιο Σύλλογο Ελληνία είναι στο 521. Οπότε και εκεί δεν αλλάζει κάτι. Στο δεύτερο όμιλο τη Β' Εθνική και εκεί ακόμα δύο αγωνιστικέ. Ε, να δω αν υπάρχει κάποιο ντέρμι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Πάει από ό,τι βλέπω, δεν, είναι, δεν παίζουν κάποιε από τι πρώτε ομάδε μεταξύ του. Ε, και εκεί ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος στις, ε, στις 20 την, την άλλη Κυριακή ε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής εδώ του, του Βορρά ε, στον ε, τρίτο όμιλο να το πω έτσι ε, είναι πρώτος ο Φίλιππος Βέριας ο οποίος έχει 41 βαθμούς είναι αρκετά ε, ανοιχτά ακόμα τα πράγματα αν και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο έχει δύο νίκες περισσότερες από το Φέα Κέρκυρος οπότε ο Φίλιππος έχει σημαντικό προβάτσμα λέει λοιπόν, πιο κάτω είναι η Νίκη Βόλου που έχει 15 νίκες, 19, 19 νίκες έχει ο Φίλιππος Βέριας, 17 ο Φέακας, η ομάδα της Κέρκυρας, 15 έχει η Νίκη Βόλου, οπότε και εκεί είναι κάπως ξεκάθαρα τα, τα πράγματα, έχουμε ακόμα ε, δύο αγωνιστικές και εκεί, ε, την, την Κυριακή δεν βλέπω κάποιο ντέρμπι και εδώ, Βλέπω την Νίκη Βόλου παίζει στην έδρα του Πρωτέα Γρεβενών. Ο Φίλιππος παίζει στην Νικόπολη Πρέβεζας. Uh, και η ομάδα του ΦΕΑΚΑ δεν έχει δεν βλέπω να παίζει αυτήν την εβδομάδα καθώς και είναι παιχνίδι λιγότερο uh, πάμε στον δεύτερο στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΕ Εθνικής και αυτός εδώ του, του βορρά uh, με την ομάδα της Ελευθερούπολης να είναι πρώτη 22-2 uh, uh, από ό,τι είδα έχουνε... έχει ανέβει ο Μακεδονικός έχουν καθαρίσει όλα τα πράγματα και η Ελευθερούπολη και ο Μακεδονικός ο οποίος κάνει την προσπάθειά του να, να επιστρέψει αν όχι εκεί που ήταν παλιά, τουλάχιστον σε υψηλότερε κατηγορίε, γιατί ο Μακεδονικό είχε φτάσει σε σημείο να διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο. Τότε υπό την προεδρία του, του κυρίου Μεσάικου. Κάνει την προσπάθεια να επιστρέψει, ανεβαίνει σε πρώτη φάση στην Β' Εθνική. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε Ελευθερόπολ και Μακεδονικό έχουν καθαρίσει με αυτό το, το θέμα. Οπότε ο τέταρτο όμιλο είναι ξεκάθαρο. Μια αναφορά στην στις γυναίκες ε, και σε παιχνίδια των, ε, των play-off που, που είναι σε εξέλιξη ή μάλλον που σε σειρά των play-off τέλος πάντων ε, διεξάγονται. Ε, την Κυριακή είναι το παιχνίδι του Φάρου Κερατσινίου με τον Ολυμπιακό. Ε, Ολυμπιακός που είναι το πολύ μεγάλο φαβορή για την κατάξυση του τίτλου νίκης στο πρώτο μάτσα 90-56. Ε, επίσης την Κυριακή είναι και το παιχνίδι της άλλη σειρά της Δάφνης με τον Πανιόνιο ο Πανιόνιο το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε με 68-48. Εκεί είμαστε στην τρίτη φάση των, των playoff. Αρκετά πιθανό να τελειώσουν και οι δύο: ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος. Και εκεί πια μετά να πάμε ε, στην, ε, στην τρίτη φάση και στους τελικούς ουσιαστικά. Και τα playout είναι σε, σε εξέλιξη. Μάλλον έχουν ολοκληρωθεί από ό,τι βλέπω. Ε, κάπως έτσι έχει κατάσει και στην Α1 των, ε, των γυναικών γενικά στι περισσότερε μικρές κατηγορίες τα πράγματα ξεκάθαρα. Στην Α2 φυσικά είναι αυτό το κομμάτι των, των playoff που περιμένουμε εξέλιξη και εκεί θα φανεί ε, ποια ομάδα θα ακολουθήσει το περιστέρι στην, ε, στην Α1. Ε, στα του NBA έχουμε νέα που έχουν να κάνουν προπονητές, είναι η αλήθεια. Ε, σήμερα έγινε γνωστό ότι οι Raptors ε, έλυσαν συνεργασία του με τον Dwayne Casey ο Ντουέιν Κέι έχει καταφέρει να κάνει μια ομάδα που τα πηγαίνει εξαιρετικά στι κανονικέ περιόδου και στα playoff να, ε, να τα, διαλύει όλα. Ε, και πλέον και οι Raptors είναι ομάδα που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτηση ε, ε, προπονητή. Τώρα, ποιο ήταν αυτό και προφανώ η διαδικασία στην NBA είναι γνωστή. Είναι διάφοροι έτσι, υποψήφοι, να το πω, ε, οι οποίοι κάνουν συνεντεύξεις με την, με την ομάδα. Ε, και έτσι ε, επιλέγεται μετά ο, προπονητή. προπονητής. Μάλιστα <laughs> το φοβερό με το case είναι ότι, αυτό διαβάζω κιόλα είναι ότι είναι αρκετά πιθανό να δειχθεί προπονητής σεζόν. Ε, παρότι ε, έτσι φεύγει από τους Raptors, ε, καθώς η όλη ψηφοφορία γίνεται πριν τα, τα play-off. Διεκδικεί το βραβείο μαζί με τον uh, Stevens, τον Celtics, τον Snyder, τον Jazz, Uh, και πιθανότατα ένα, έναν από τους Νταντώνη, των uh, Rockets και των Μπράουν, των 76ers. Ε, μετά και από αυτό δεν νομίζω να είναι πάντως πρώτος, τέλο πάντων. Θα μου κάνει εντύπωση κάπως θα μαγειρευτεί και ο NBA ή να μην είναι αυτός. Uh, ειδικά όταν οι, οι Celtics uh, με τόσα προβλήματα και με τόσα ζητήματα έχουν καταφέρει ενός τελικούς της Ανατολής και τη δεδομένη χρονική στιγμή κανένας δεν μπορεί να του θεωρήσει uh, ότι έχουν εξοφλήσει. Έχοντα καταφέρει να βρεθούν στου τελικού Ανατολή με τόσα θέματα και με τόσα, με τόσα προβλήματα και οι Bucks σε αναζήτηση προπονητή. Έχουν κάνει διάφορε αναζητήσει. Μην ξεχνάμε ότι νωρίτερα, μέσα στη... προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, οι Σανς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του, 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 Κοκόσκοφ, του προπονητή ο οποίο. Ε, όχι τον μάθαμε στην Ευρώπη, αλλά έγινε παραπάνω γνωστός λόγω της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού ε, με τη Σλοβενία. Ξέρω αν οι Σανς θα πάρουν το νούμερο ένα draft pick της, σεζόν, της επόμενης σεζόν που δεν αποκλεινάνε τον Τόντσιτς, τον οποίο είχε ο Κοκκόσκοβ στην ε, στη Σλοβενία. Ε, εδώ πάντως διαβάζω ότι ε, σε πρώτη φάση ψάχνει σέντερ. Ψάχνει Γενικά ε, προκύπτουν διάφορες επιλογές από παίχτες που τελειώνουν τα, τα συμβόλαιά τους. Ε, σήμερα ε, ο προπονητής των 76ers, ο, ο Μπράουν, ουσιαστικά και έμεσα παραδέχθηκε ότι η ομάδα του θα κινηθεί για την απόκτηση του Λεμπρόν James, ο οποίο θα πάρει την απόφαση ότι θα κάνει το καλοκαίρι. αν έχει καταφέρει να πάρει και άλλο δαχτυλίδι με του Καβαλίρε, δεν ξέρω αν θα πάρει την απόφαση να φύγει. Αν δεν τα καταφέρει, δεν αποκλείται να την πάρει. Και τα, τα σενάρια και για αυτόν είναι, είναι, πολλά. Και για, τον, και για τον Κάποιοι τον θέλουν να πηγαίνει στου. Στου Lakers. Κάποιοι τον θέλουν να πηγαίνει, να πηγαίνει στη Φιλαδέλφια. Κάποιοι λένε ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστεί με τον Πόποβιτ στου Πέρσ. Δεν ξέρω αν οι Πέρσ έχουν και τόσο μεγάλο κενό στο σαραδικά του, αλλά το αναφέρω και αυτό. Πάντω προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν λοιπόν παραμείνει στο κλίβελα, ό,τι και να γίνει. Απλά γενικά υπάρχουν πολλέ περιπτώσει ανάλογε παικτών που είναι. Ε, που είναι να μείνουν ελεύθεροι και να πάρουν την οψιό να συνεχίσουν αλλού. Λοιπόν, κάπω έτσι έχουν τα, τα πράγματα. Ε, και στο, και στο NBA είπαμε την Κυριακή είναι το πρώτο παιχνίδι ο πρώτο τελικό Ανατολή ανάμεσα σε ε, Celtics και Cavaliers. Πρώτο παιχνίδι στο οποίο, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα το Celtics. Οι Celtics έχουν το, το πλεονέκτημα έδρας και μέχρι στιγμή εκεί είναι ITT. Έχουν 7 στα 7. Μέχρι τώρα με Bucks ε, και με Φιλαδέλφια. Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι. Δευτέρα προ Τρίτη είναι ο πρώτο τελικό τη ε, Δύση. Ανάμεσα σε Cleveland Cavaliers. σε Cleveland Cavaliers, λοκαλά, Σε Houston Rockets και ε, Golden State Warriors. Το παιχνίδι τη Κυριακή είναι σε normal ώρα. Γιατί είναι το Σαββατοκύριακο που το NBA βάζει ώρε παγκοσμίου ε, κανονικότητα. Παίρνουν στι 10.30 η συνέντευξη με του ε, Cavaliers. Ο πρώτο τελικό του. <laughs> τη Δύση είναι σε άγρια ώρα, σε εμπιακή ώρα, στι 4 ώρα τα ξημερώματα. Είναι Δευτέρα προ Τρίτη στην έδρα των Ρόκετ. Λοιπόν, ε, αυτά από εμά. Να ευχαριστήσουμε φυσικά όσοι ήταν και σήμερα δίπλα μα στην OtonClim Bandelidis. Μπαταρίε, λιπαντικά, χημικά, ξυσωρά αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικό καθαρισμό με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Όλα αυτά στην Gregorio Λαμπράκη 100 στην Ανοτούμπα και με πρατήριο BP για τη διευκόλυνσή σα. 23:19:885 το τηλέφωνο τη Σόντο Παντελίδη. Δόξα πάντα μαζί μα. Εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία Δόξα φροντίζει τι γεύσει και τα πιάτα τη Θεσσαλονίκη με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα για όλου εσά που αγαπά τη μαγειρική στο σπίτι ή την uh, εστίαση. Ολυμπίου Διαμαντή 21, ο Δόξα 23 15 και στο ίντερνετ doxaspavlaspices.gr Πάντα μαζί μας και το χέρσαλόν του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, στη Γεωργίου Σταύρου 5. Ε, εκεί που ο Γιώργος Μάσκας και οι συνεργάτες του σας προσφέρουν τις πιο ποιοτικέ υπηρεσίες ε, και σα προτείνουν απλές και πιο σύμβετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητα σας. Ραντεβού στο 2310 facebook και instagram, George Μάσκα hair salon. Λοιπόν, αυτά από εμάς ως το basket city και όλα αυτά. Ε, ο Νίκο Προσκοβή θα με ακούσει και αύριο το πρωί στι 10. Ο ραδιοφωνικό Μαϊντανό του Λίμπερ εγώ 7,4. Εδώ θα είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Καλύπτουμε ώρε καθώ ε, υπάρχει λιψανδρία λόγω τελικού. Ε, Ω μπάσκετ, τα λέμε την Τρίτη και φυσικά την Κυριακή εννοείται ε, και από το παλατάκι το παιχνίδι του Πάκου με το Φάρο και η ενημέρωση από το παιχνίδι του Άρη στη Ρόδο με τον, με τον Κολοσσό και το παιχνίδι του Ρακλή φυσικά με τον Αρκαδικό. Είπαμε η άλλη εβδομάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον μπασκετικό καθώ α, ξεκινάνε τα playoff και είναι αρκετά πιθανό εκεί να δούμε. Και τον Πάοκ φυσικά θα τον δούμε. Και τον Άρη είναι πιθανό να δούμε. Και τον, τον Ιρακλή που θα παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρα. Λοιπόν, αυτά από εμά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Νίκο Παπαδόπουλο, Θανάση Κυλώνη. Επιστρέφουν με πολύ ποδόσφαιρο και με πολύ τελικό κυπέρο πέρα Ελλάδα. γιατί ξέρω αν έχει λείψει. Θέλετε να ακούσετε κάτι από, από Αθήνα. Αυτά από εμά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου.